Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έχω ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς αυτό το vlog, διότι δεν ήξερα πότε θα... Το τελευταίο βίντεο δεν ήταν vlog, ξέρω ότι τρελαίνεστε για τα vlogs και τώρα πλέον και εγώ με το μωρό πιο πολύ εύκολο μου είναι να κάνω vlogs παρά οτιδήποτε άλλο. Ο μπέμπης αυτή τη στιγμή κοιμάται, ξύπνησε 7 η ώρα, φάγαμε το πρωινό μας γεύμα. Τώρα είναι νέα, λογικά σε καμιά ωρίτσα περίπου θα ξαναξυπνήσει για να φάμε τα φρουτάκια μας πλέον, ναι, γιατί τρώμε φρουτάκια. Και κάθομαι εδώ να σας πω τι έχει γίνει εδώ στη γειτονιά. Με το που μπήκε ο Ιούνιος, ξεκίνησαν 5 σπίτια. Είναι ένα δίπλα μας, είναι 2 απέναντί μας, είναι ένα στο πλάι μας και είναι και άλλο ένα ακριβώς από πίσω. Καλά, μετά είπα. Είπα 1, 2, 3, 4, 5. Να κάνουν ανακαίνιση. Τα 3 από αυτά τα σπίτια κάνουν κανονικότατη ανακαίνιση, δηλαδή όλη μέρα σκάβουν, κάνουν τουαλέτες, κάνουν πατώματα, κάνουν κουζίνες, κάνουν τα πάντα. Ένα άλλο σπίτι απλά βάζει το σπίτι και απλά άλλο ένα σπίτι κάνει κάποια εξωτερική εργασία και γίνεται. Το έλα να δεις. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι μπορεί να γίνεται εδώ στη γειτονιά μας αυτές τις μέρες. Οπότε δεν μπορούσα να τραβήξω κάποιο βίντεο και επειδή είχα ήδη φτιάξει το προηγούμενο βίντεο που σας είχα ετοιμάσει από την εκδρομή που είχαμε πάει, είπα να σας ανεβάσω εκείνο Κυριακή, ενώ ήθελα να το ανεβάσω μεσοβδόμαδα και την Κυριακή που μας πέρασε να έχουμε βίντεο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα γιατί είχε πάρα πολύ φασαρία. Τώρα ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να χτυπάνε, γι' αυτό και το μωρό ακόμα κοιμάται. Παρόλο που έχω κλειστά και έχω ανοίξει air condition, γιατί αυτές τις μέρες είναι και πάρα πολύ ζεστές. Πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα από ό,τι είδα στο θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς. Οπότε το air condition είναι ο αγαπημένος μας φίλος. Ευτυχώς ρώτησε και τον παιδίατρο και μου είπε ότι είναι μια χαρά αν έχω το μωρό σε άλλο δωμάτιο και όχι στο δωμάτιο που είναι ανοιχτό το air condition και έτσι κάνουμε. Λοιπόν, μόλις κάθισα και καθάρισα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και έβαλα ό,τι έπρεπε να βάλω στο ψυγείο. Και θέλω λίγο να σας δείξω τα απορρυπαντικά που πήρα αυτή εδώ τη φορά, γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε να σας δείχνω απορρυπαντικά. Με έχετε συνδέσει με την καθαριότητα του σπιτιού. Λοιπόν, Dettol, το βρήκα, οπότε ήταν ευκαιρία να πάρω μια συσκευασία. Το αγαπημένο μου προϊόντο, σας έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου προϊόν για να κάνω όλες τις επιφάνειες. Είναι το καλύτερότερο και για τζάμια και για ξύλα, για οτιδήποτε. Το έχετε πάρει και εσείς και μου έχετε πει τα καλύτερα και χαίρομαι που σας αρέσουν τα προϊόντα που σας προτείνω. Έχουμε Ava Perlé, είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου που έχει χαμομήλι και λεμόνι γιατί κρατάει πολύ απαλά και είναι δαδομένα τα χέρια. Τώρα είπα να δοκιμάσω πρώτη φορά αυτό το καθαριστικό φούρνο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά καθαριστικά φούρνου. Καθαρίζω τον φούρνο με τον αθμοκαθαριστή. Αν χρειαστεί μπορεί να βάλω σόδα με λεμόνι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι λεκέδες στο φούρνο που δεν φεύγουν με τίποτα. Οπότε είπα να πάρω αυτό εδώ που μου είπαν ότι δεν μυρίζει και να δω κιόλας αν όντως δεν μυρίζει, το εύχομαι. Πήρα το αγαπημένο μου Echoes που είναι υγρό καθαρισμού φρούτων και λαχανικών, όπως έχω κάνει και εδώ αυτή τη στιγμή. Έχω ψεκάσει αυτά εδώ και ώρα, βέβαια έπρεπε ήδη να τα έχω καθαρίσει, αλλά τα ξέχασα. Θα τα κάνω τώρα. Πήρα την χλωρίνη, την Ultra Plus, την Ασημή. Να δω αν μου αρέσει περισσότερο από την ροζ που παίρνω εγώ και ελπίζω να μην μυρίζει. Η ροζ μυρίζει αλλά όχι τόσο έντονα όσο οι άλλες, οπότε πιστεύω ότι θα ευχαριστηθώ και αυτή εδώ. Πήρα μαντιλάκια, όπου δεν περίμενα ότι θα έχει μαντιλάκια, να σας πω την αλήθεια μου, γιατί τα μαντιλάκια Dettol πλέον είναι σε πραγματικά όχι απλά έλλειψη, είναι είδος υποεξαφάνιση και έβαλα μόνο ένα και πολύ βλακία που έβαλα μόνο ένα γιατί ήθελα τουλάχιστον άλλα δύο για να έχω ένα στο αυτοκίνητο, ένα στην τσάντα και ένα στο σπίτι. Δεν πειράζει όμως, την επόμενη παραγγελία. Πήρα τον Dettol υγρό σαπούνι, το οποίο το χρησιμοποιώ μόνο όταν έρχομαι απ' έξω, δηλαδή όταν έχω πάει σε κάποια εξωτερική δουλειά για να πλύνω τα χέρια μου μόνο με αυτό εδώ, είτε όταν πιάνω, να τώρα ας πούμε που έπιασα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, χρησιμοποίησα Dettol ή αν πιάνω κάποιο δέμα που έρχεται. Και το αγαπημένο μας, αφρόλυτρο, μαλακτικό ρούχων, είναι το Quanto, ελληνικά νησιά και κλαδίτικο φως, μυρίζει απίθανα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω και πρέπει τώρα να το ξεβιδώσω, να πάρω έτσι λίγο ένα άρωμα για να δω. Αχ παιδιά, είναι τέλειο. Και ελάτε λίγο τώρα να σας πω και κάτι που με ρωτάτε πάρα πολύ. Πήρα και αυτά εδώ τα γάντια, τα οποία ήταν, είναι 100 και έχει μόνο, είχε 99 λεπτά. Είναι βέβαια σαν αυτά που χρησιμοποιούν στα κομμωτήρια, αλλά δεν πειράζει, θα με βολέψουν αυτά για τη χρήση που τα θέλω εγώ για στο αυτοκίνητο. Και πήρα και αυτό εδώ, έπαιρνα παλιότερα.
κάποια αποσμητικά πλυντηρίου πιάτων, τα οποία μυρίζαν πάρα πολύ ωραία. Δοκίμασα μέσα στην καραντίνα και είχα πάρει ένα άλλο, το οποίο δεν μου βγήκε το σωστό, γιατί έχω ξεχάσει ποιες εταιρείες ήταν. Τώρα είπα να δοκιμάσω και αυτή την εταιρεία, μήπως και την πετύχω. Ελπίζω να είναι αυτή, γιατί είχα πάρει παλιά ένα το οποίο μου σιχομύριζε όλο το σπίτι λεμονάκι. Πάρα πολύ ωραία. Πήρα και κάπαρι, πάει κάπαρι σύννεφο αυτές τις μέρες, κάθε βράδυ τρώω ντομάτα με αγκουράκι, λίγο φέτα και κάπαρι. Τρελαίνομαι για την κάπαρι, μου στείλανε εδώ και κάποια δωράκια και κάποια γιαούρτια και θέλω λίγο να σας δείξω. Τα λεφτά στο πάτο με φανήκανε, τα έχω ρίξει εκεί γιατί ακόμα δεν έχουν απολυμωθεί. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία με τα κουλούρια Θεσσαλονίκης που σας είχα δείξει σε ένα βίντεο και είχε γίνει ο κακός ο χαμός. Πανικός. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η συσκευασία, η οποία περιέχει μέσα 4 κουλούρια Θεσσαλονίκης, τα βάζω στην κατάψυξη και κάθε μέρα βγάζει όποιος από τους δυο μας θέλει να φάει ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης και το ζεσταίνουμε στην τοστιέρα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και γίνεται. Εγώ το τρώω με λίγο βουτύριο και μέλι, να σας πω την αλήθεια. Φτιάχνω και το φυσικό χυμό πορτοκάλι μου. Και επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας πω ότι εγώ τα βρίσκω μόνο στο Θανόπουλο τα συγκεκριμένα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν σε άλλα σούπερ μάρκετ. Ο Θανόπουλος είναι ένα σούπερ μάρκετ που έχει μόνο στην Κηφισιά και στην Ερυθρέα. Και τώρα, για όσα κορίτσια με ρωτήσατε για παραγγελίες στο σπίτι, γνωρίζω, χωρίς να είμαι σίγουρη, ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ εξυπηρετεί μόνο το βόρειο τομέα του νομού. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε αν όντως ισχύει αυτό που λέω, δηλαδή αν εξυπηρετεί περιοχές που είναι μόνο στον βόρειο τομέα της Αττικής ή και όχι. Αν θέλετε, κάντε τους ένα τηλέφωνο, γιατί ξετρελαθήκατε με τα κουλούρια και θέλετε να παραγγείλετε. Δεν σας είχα πει ποτέ τι έγινε με το διατροφολογικό, με το online διατροφολογικό κέντρο. Θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές τι έγινε, πώς πήγε, αν έχασα τα κιλά. Έχασα 4 κιλά από τα 3 που είχα απολογίσει, σε λίγο λιγότερο από έναν μήνα. Τώρα που άλλαξε και ο μήνας, θα πάρω και την συντήρησή μου, θα του στείλω δηλαδή μήνυμα και θα του πω ότι επειδή έφτασα τα κιλά που θέλω να είμαι, θέλω να μου στείλετε και μια διατροφή συντήρησης και θέλω να το κάνω για να σταματήσω να τρώω βλακίες και σαβούρες. Αυτό. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η διατροφή που έδωσαν σε μένα τουλάχιστον, δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έκανα 1-2-3 φορές ζαβολιές και να έφαγα κάτι παραπάνω. Και απλά σας το αναφέρω ξανά για τις κοπέλες που με έχετε ρωτήσει, γιατί είναι πάρα πολλές κοπέλες που με έχουν ρωτήσει αν όντως πήγε καλά. Πήγε σούπερ και το σημαντικότερο είναι ότι δεν πείνασα. Γιατί εμένα αυτός είναι ο καημός μου. Αν πεινάσω στο μάχη μου, σεληνιάζομαι, δεν είμαι εγώ. Με τη ζέστη και με την πείνα έχω πρόβλημα. Και πέρα από τον διατροφολόγο, άλλη μια ερώτηση που μου γίνεται πάρα πολύ συχνά είναι για την ντουλάπα, για το χρώμα κοιμωλίας και πώς πάει η ντουλάπα. Λοιπόν, η ντουλάπα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σε άρεστη κατάσταση, δεν έχει φύγει πουθενά χρώμα, αυτό που φοβόμουν δηλαδή, γιατί αν την πιάσετε στην υφή της, επειδή έχουμε κάνει και μια στρώση κερί για να δέσει και να σφίξει το χρώμα, είναι πραγματικά σαν να πιάνεις κερί και το φοβόμουν ότι με το παραμικρό χτύπημα θα φεύγει, αλλά και όμως όσες φορές έχει χτυπηθεί ντουλάπα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να συμβεί, αλλά μέχρι στιγμής είναι σε άρεστη κατάσταση. Και επειδή τώρα δεν θυμάμαι το όνομα της εταιρείας, θα σας τα γράψω κάτω στην περιγραφή. Συγγνώμη για τον ήχο που ακούγεται από πίσω, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει και οι άνθρωποι στη γειτονιά να κάνουν την ανακαίνισή τους. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα δέμα που μου ήρθε μόλις από H&M και κάτι που με φρίκαρε, να σας πω τώρα που δεν το γνώριζα. Λοιπόν, πήρα αυτό το τέλειο φορμάκι για τον μικρό, τώρα για το καλοκαιράκι, επειδή είναι έτσι και λεπτούλη και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και του πήρα αυτό εδώ, το πήρα βέβαια 80. Αλλά δεν πειράζει γιατί αυτός ψηλώνει, είναι για 9 έως 12. Αλλά επειδή αυτός ψηλώνει από άτομα, καλύτερα να του είναι φαρδιά παρά να με του κάνουν. Γιατί του είχα πάρει πάλι από H&M το 75 και ήδη έχουν αρχίσει να είναι οριακά. Του πήρα αυτό το τέλειο shorts με τις άγκυρες και αυτό το τέλειο μπλουζάκι πάλι με μια άγκυρα. Να το. Και πήρα για μένα αυτή την πάρα πολύ ωραία πιτζάμα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ροζ και έχει αυγά μάτια. Μου βγήκε λίγο μεγαλύτερη από ό,τι υπολόγιζα. Εγώ πάντα τις πιτζάμες μου τις θέλω φαρδιές και άνετες. Εδώ πέρα βέβαια έχει λάστιχο και δεν με ενοχλεί. Το μπλουζάκι παρά είναι φαρδί, αλλά δεν με πειράζει επειδή είναι πιτζάμα. Και κανονικά θα πρέπει να έχω τη large. Αλλά επειδή εγώ λόγω ύψους φοράω large, θεώρησα ότι θα είναι το large κανονικό. Οπότε πήρα άλλο ένα νούμερο μεγαλύτερο για να είναι το φαρδί που θέλω εγώ. Αλλά όχι, δεν είναι, όπως βλέπετε εδώ. Είναι πολύ φαρδιά η μπλούζα. Και πήρα επίσης κι άλλο ένα σορτσάκι. Το οποίο βρε παιδιά, εγώ στο H&M και Zara σε όλα αυτά τα καταστήματα φοράω 38 νούμερο. Σε παντελόνια, τζιν και τέτοια. Και είπα να πάρω 40, λέω καλύτερα να είναι λίγο πιο μεγάλο και να βάλω μία ζώνη παρά να μου βγει μικρό. Και το 40, παρόλο που πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο, μου βγήκε πάρα πολύ μικρό. Και ψάχνοντας τώρα τι θα κάνω, νόμιζα ότι μπορείς να πας σε κατάστημα και να επιστρέψεις το σορτσάκι πίσω όπως γίνεται και στα Ζάρα, αλλά όχι.
Δεν γίνεται. Πρέπει να το ξαναστείλεις πάλι πίσω, να σου στείλουν ένα κωδικό με το κόστος από το σορτσάκι και να το ξαναπαραγγείλεις από την αρχή, να παραγγείλεις ό,τι άλλο θέλεις. Αυτό λίγο με χάλασε, να σας πω την αλήθεια, γιατί πρέπει να πάω και στην ACS τώρα να παραδώσω το δέμα, γιατί δεν έρχονται να το παραλάβουν από το σπίτι. Ενώ εγώ θεώρησα ότι θα είναι σε αυτά τα Ζάρα που παίρνεις το προϊόν, το πας στη Ζάρα και το αλλάζεις εκεί ή κάνεις και επιστροφή χρημάτων ακόμα, άμα χρειαστεί, και παραγγείλεις από το ίντερνετ κάτι άλλο. Μόλις επέστρεψα σπίτι και όπως βλέπετε έχω κάνει το μπανάκι μου. Το μωρό τώρα είναι στην κούνια και είναι στη διαδικασία του μεσημεριανού ύπνου. Τον έχω αφήσει εκεί για να αρχίσει να χαλαρώνει και να κοιμηθεί. Και θέλω να σας πω λίγο ένα πράγμα το οποίο δεν θέλω να σας το πω τώρα για να σας μαυρίσω την καρδιά ή την ψυχή. Θέλω απλά να σας το πω γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι καλό να τα μοιραζόμαστε και όπως το μοιράστηκα με τις φίλες μου για να τις αφυπνήσω, έτσι θέλω να το κάνω και με εσάς. Πριν λίγες ημέρες, ένα βράδυ, ξημερώματα είχα ξυπνήσει να δω λίγο τι κάνει το μωρό και αυτά. Και καθώς γύρισα στο κρεβάτι, είχα λίγο φαγούρα στο στήθος. Και ξύστηκα και εσωτερικά έπιασα κάτι. Ενώ ότι εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τώρα την ψηλάφιση τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι. Τέλος πάντων, το πιάσα σε 2-3 διαφορετικά σημεία. Και εννοείται έτρεξα κατευθείαν να κλείσω ραντεβού για να κάνω έναν υπέρηχο, γιατί με το που τα έπιασα μου κόπηκε η ανάσα. Μέχρι να έρθει η μέρα του ραντεβού, γιατί δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο ραντεβού, δεν θα σας κρύψω ότι τα είχα δει όλα. Ήμουνα κάποιες μέρες όχι πολύ καλά ψυχολογικά, προσπαθούσα να καταπιάνομαι με άλλα πράγματα για να μπορώ να ξεχνιέμαι. Τέλος πάντων, πήγα, έκανα τον υπέρηχο, δεν είναι κάτι. Είναι κάποιες κυστούλες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την εγκυμοσύνη και μετά με κάποιο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ γιατί μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και δεν θέλω να σας πω κάτι λάθος. Απλά ήθελα να σας αφυπνήσω και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σταματήστε αυτό το βίντεο και πηγαίνετε και κάντε έναν αυτοέλεγχο. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω πώς μπορούμε να αυτοεξεταστούμε πάνω στο θέμα αυτό. Και επίσης ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε και στο YouTube να μπούμε και να βρούμε διάφορα βίντεο τα οποία μας βοηθούν για τον έλεγχο στο στήθος, πώς μπορούμε να αυτοεξεταστούμε και όλα αυτά. Και απλά σας το λέω όπως το έλεγα στις φίλες μου, όπως το είπα μάλλον στις φίλες μου και τους είπα ότι ξέρετε κάτι, εμένα συνέβη αυτό, είναι όλα καλά, μην ξεχνάμε, ποτέ δεν το έκανα ούτε εγώ, ποτέ δεν είμαι από αυτές που μια φορά το μήνα. Μία φίλη μου το είπε, η φίλη μου η Ανθή μου είπε ότι εγώ παιδιά μια φορά το μήνα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Και πολύ χάρηκα που το κάνει γιατί εγώ δεν το έκανα ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, τώρα θέλω να καθίσω εδώ να κοιμηθεί λίγο ο μπεμπάκος γιατί πρέπει να κοιμηθεί. Γιατί μετά θα τον πάρουμε και θα πάμε σε ένα, σε μια κοπέλα η οποία είναι διακοσμήτρια, διοργανώνει event και όλα αυτά για να μιλήσουμε λίγο για τη βάφτιση. Γιατί εγώ ναι, μεν είχα κλείσει μια ημερομηνία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχα πει ότι είχα κλείσει μια ημερομηνία για τη βάφτιση. Αλλά το είχα αφήσει πολύ ανοιχτό γιατί τώρα με τον κορονοϊό δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά αποφασίσαμε με τον άντρα μου ότι ό,τι και να γίνει, μπορούμε, δεν μπορούμε να καλέσουμε πολύ κόσμο. Εμείς θα το κάνουμε. Έστω και αν είμαστε εγώ, ο Κανάκης, ο Αλέξανδρος και η νανά μας η Νίνα. Αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να βαφτίσει το μωρό, γιατί εγώ θεωρώ ότι η βάφτιση είναι το πιο ιερό μυστήριο. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει ούτε να έχουμε κόσμο, ούτε να κάνουμε τραπέζια, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα ρωτήσω, εγώ θα είμαι έτοιμη για όλα. Εγώ θα βγάλω τα προσκλητήρια που είναι να βγάλω για να καλέσω τον κόσμο που θέλω να καλέσω. Αν μας πει ο παπάς ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να μπουν πάνω από 20 άτομα, ξέρω εγώ, στην εκκλησία μου. Το είχε πει και ο ίδιος ο πάτερ όταν πήγα εκεί. Μου είπε μην κάνεις πολλά ανοίγματα, γιατί μπορεί να σου πω ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να καλέσεις πάνω από 20 άτομα. Οπότε όσα άτομα μας επιτρέψει να καλέσουμε στην εκκλησία, τόσα άτομα θα καλέσουμε και εμείς στη βάφτιση, για να μπορούν και αυτοί που θα έρθουν να είναι στο εσωτερικό του χώρου, να μην είναι απ' έξω. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, εννοείται την μπομπονιέρα θα φτιάξω για όλους όσους ήθελα να καλέσω, αλλά δεν θα καταφέρω να καλέσω αν όντως γίνει κάτι με τον κορονοϊό πάλι και επιστρέψουν τα πράγματα. Με φωνάζει με τον τρόπο του τώρα. Ουρουθουνίζει τώρα, κάνει τιμόνι. Το γλυκάκι. Οπότε αυτά, και επειδή αποφασίσαμε να, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, εμείς να είμαστε έτοιμοι να τα έχουμε κανονίσει και αν είναι να έρθουν λιγότεροι, θα έρθουν λιγότεροι, αρκεί το παιδί να βαφτιστεί. Θέλω το παιδί να βαφτιστεί οπωσδήποτε, να μπει στο δρόμο του Θεού. Και αυτά για την ώρα. Τώρα εγώ θα πάρω κάμερα μαζί. Αν καταφέρω να τραβήξω από εκεί τίποτα, αλλά δεν ξέρω αν θα με αφήσουν, θα ρωτήσω, μπορεί να μην με αφήσει, κοπέλα δεν γνωρίζω. Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Πήγα και το σορτζάκι πίσω να σας πω την αλήθεια και μου είπαν ευτυχώς, γιατί εγώ είχα λάθος ενημέρωση από γνωστή μου που έκανε μια αλλαγή, ότι απλά το επιστρέφω και ότι απλά μου επιστρέφουν τα χρήματα στον λογαριασμό μου και ή ψωνίζω κάτι άλλο αν θέλω είτε δεν ψωνίζω κάτι. Δεν πιστεύω να υπήρξε κανένας που πίστεψε ότι μπορεί να τελειώσω το χθεσινό vlog, εχθές, vlog μας πήγα να πω. Καλά θα ήταν.
Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα. Δεν σας τράβηξα τίποτα από τη βάφτιση. Πραγματικά καθίσαμε πάρα πολύ ώρα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ καν πόση ώρα μπορεί να χρειαστεί για να τα κλείσεις όλα. Και τώρα έχω έρθει εδώ πέρα, έχω πίσω τον μπεμπάκο. Έχουμε έρθει στο Golden Hall. Είναι πολύ πρωί, ακόμα δεν έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά καλά-καλά. Για να πετύχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο κόσμο, και νομίζω πως το πετύχαμε, γιατί στο πάρκινγκ είμαι μόνο εγώ παρκαρισμένη μέχρι στιγμής. Να πάρουμε δύο πράγματα που θέλω γρήγορα, και μετά να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Θα έρθει και τώρα, έρχεται στον δρόμο η αδερφή μου με τα μικρά της. Και μόλις διακτηνίστηκα στη Σύση, πώς γίνεται τώρα, από το Golden να με είδατε στο Μαρούσι και από το Μαρούσι στην Κηφισιά, δεν ξέρω, αλλά τα κατάφερα και το έκανα και αυτό. Παιδιά, vlog μαζί με παιδί, έξω εννοώ, επιχείρημα νούμερο 1, πήγε χάλια. Λοιπόν, πάω στη Σύση, θέλω να ξεκινήσω μια θεραπεία τώρα μέχρι τη βάφτιση, δηλαδή θα προλάβω να κάνω τώρα 1, 2, 3 θεραπείες, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω, θυμοποιεί η Σύση, για να γίνει το μαλλί μου ακόμα πιο μπόμπα. Πάει πάρα πολύ καλά, το μαλλί μου έχει γίνει μετά τη γέννα, αυτού με το ματιέσω πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να το βοηθήσω κι άλλο, να μακρύνει κι άλλο, να γίνει πιο λαμπερό, να φαίνεται ακόμα πιο υγιή, αν και δεν έχω θέματα τέτοια. Ούτε ψαλίδα έχω, γιατί μου το καθαρίζει η Σύση. Αλλά θα είναι μια χαρά. Εδώ που έχω παρκάρει δεν είναι καλά. Όχι, δεν είναι καλά. Δεν είναι. Δεν είναι. Έχω έρθει στη Σύση και κάναμε μια θεραπεία όπου γεμίζει τις άκρες και βοηθάει στην ψαλίδα, είπαμε, να μην εμφανίζεται η ψαλίδα. Είναι προλόγγερ από τη Λοράν Προφεσιονέλ, γεμίζει τις άκρες και έχουμε τη δυνατότητα να μακρύνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα. Αυτό που θέλω εγώ τώρα. Είμαι ψόφια όσο δεν πάει. Γύρισα από τη Σύση και έπρεπε να μαζέψω λίγο το σπίτι, γιατί από χθες είμαι όλη την ώρα στο πόδι και το σπίτι ήταν χάλια, τραγική κατάσταση. Οπότε πρέπει να μαζέψω, λίγο να καθαρίσω. Το μόνο που δεν έχω κάνει το δωμάτιο του μπέμπι, γιατί τον έβαλε για ύπνο και ξεκίνησα να κάνω πράγματα και τώρα είναι μέσα και κοιμάται και στο δωμάτιο του δεν μπαίνω, γιατί έτσι και κάνω θόρυβο θα ξυπνήσει. Αν και έχω πολύ δυνατά την τηλεόραση ανοιχτή μέσα στο σαλόνι αυτή τη στιγμή για να ακούει λίγο θόρυβο, αλλά θεωρώ ότι άμα πάω μέσα πολύ πολύ κοντά του θα ξυπνήσει. Θέλω να σας δείξω τι πήρα από το Golden. Βασικά ο πιο σοβαρός λόγος που πήγα, πιο σοβαρός, είναι ότι έχουν αργήσει και μου χαλάνε οι σαγιονάρες και εγώ χωρίς σαγιονάρες δεν μπορώ. Πήγα στο Άττικα και πήρα αυτές εδώ τις χαβαγιάνας. Πήρα αυτές με το glitter. Δεν ξέρω γιατί. Τις έβαλα στο πόδι μου και μ' αρέσανε. Πήρα από τα Zara αυτό εδώ το shorts, το οποίο δεν το δοκίμασα και πρέπει να καθίσω λίγο να το δοκιμάσω, μήπως χρειαστεί αλλαγή στο νούμερο. Πήρα και αυτό εδώ το κλασικό του μπλουζάκι, το οποίο γίνεται της κακομοίρας. Συνήθως εμένα δεν μου αρέσει να ψωνίζω πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας και γίνεται ο κακός ο χαμός. Αλλά για κάποιον περίεργο λόγο αυτό το μπλουζάκι μου άρεσε και πήγα και στο Zara Home και πήρα μία σαπουνοθήκη, η οποία αυτή που έχουμε μέσα μου έσπασε. Και πώς μου έσπασε? Μου έπεσε πάνω ο νυχοκόπτης και έσπασε σε σαπουνοθήκη. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και πήρα αυτή εδώ, η οποία από 6 ευρώ τώρα έχει 4, γιατί έχουν βάλει εκτόσεις. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία, συγχαρητωμένη. Τώρα είδα ότι είχε εδώ πέρα ένα μαυράκι, το οποίο εκεί δεν το πρόσεξε και είχε 200 σαπουνοθήκες. Νομίζω φεύγει. Τέλος πάντων, πάντα το ελαττωματικό θα πάρω εγώ. Και πήρα από τα Zara Home επίσης αυτή εδώ την πετσέτα χειρός που έχει αυτή εδώ την ασημή λεπτομέρεια. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πετσέτα. Είναι και ποιοτικά πάρα πολύ ωραία. Για τα λεφτά τους, δηλαδή 3 ευρώ με την έκπτωση. Και πήρα και αυτή εδώ με τη χρυσή λεπτομέρεια. Για να έχουμε να αλλάζουμε, γιατί τώρα με τον κορονοϊό αλλάζω κάθε μέρα πετσέτα.
Αυτά πήρα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να πάρω σε Ιωνάρα σίγουρα. Και επειδή έχω ξεκινήσει, όπως σας είπα τώρα, να κοιτάω για τα βαφτιστικά, ήθελα να δω και για βαφτιστικά ρουχαλάκια. Όπου δεν βρήκα κάτι. Σας πω την αλήθεια. Και αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Έλεγα στην αρχή να το συνέχιζα και αύριο, αλλά είπα να μην το παρακάνω, γιατί σας πάω από μέρα σε μέρα. Συνήθως το τερματίζω στη δεύτερη μέρα, αλλά είπα να μην το πω και τρίτη, γιατί πραγματικά θα το τερματίσω αν το πω και τρίτη. Δεν θα υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχω κάνει και ποτέ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μπορεί και να το έχω κάνει. Οπότε αυτά ήταν ένα βίντεο με haul, haul στην ουσία βίντεο, γιατί είχε από όλα. Είχε και σούπερ μάρκετ, είχε και κάποιες ηλεκτρονικές αγορές και άλλα διάφορα. Μου έχουν έρθει εντωμεταξύ και από πολλές εταιρείες, πολλά νέα λανσαρίσματα. Αλλά είπα να μην βγει το βίντεο και σας κουράσω. Θα σας τα δείξω αυτά στο Instagram. Όσες έχετε τουλάχιστον θα τα δείτε. Και όσες δεν έχετε, να σας ενημερώσω ότι σε λίγες ημέρες θα έχω έναν διαγωνισμό πάρα πολύ ωραίο. Με ένα μηχάνημα το οποίο κοστίζει 200 ευρώ. Και επειδή εγώ το λάτρεψα με το που το δοκίμασα και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει και θα έχω τέτοιον διαγωνισμό και αυτόν τον μήνα και με μια άλλη μηχανή, δεν θέλω να σας πω ακόμα τι, τον άλλο μήνα, δηλαδή θα έχουμε και για Ιούλιο και για Αύγουστο, καλό είναι να μην το χάσετε και να μπείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Λοιπόν, αυτά από εμένα, σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πάλι σύντομα στο επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πάρα πολλά, γεια σας.